Πες μας με τον Παύλο Σιδρόπουλο, πότε είχατε συναντηθεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Ναι, όταν ξεκίνησα έπαιζα στο... δεν θυμάμαι τώρα, στο Ρόντεο. Ναι, υπάρχει και Ρόντεο. Καταγεγραμμένη ηχογράφηση εκεί με... Είπες? Στο Ρόντεο, ναι, έχει βγει και καταγεγραμμένη ηχογράφηση του Παύλου που έπαιζε τότε. Ναι, αυτός σύχναζε εκεί, έπαιζε πολλές φορές εκεί. Και ξέρεις, εμείς δεν είμαστε αυτή η παρέα των ροκάδων, σε εισαγωγικά, από εδώ μέχρι την Αφρική, γιατί εγώ δεν είμαι ροκάς, δηλαδή δεν απλώς είμαι και ροκάς. Δεν θα γράψω θυμωμένα τραγούδια μόνο, δεν θα γράψω μπαλάντες μόνο. Καταρχήν ξεκινάει ο στίχος να θέλει, ας πούμε, μια μουσική, μια αμερικάνικη, μια ισπανική, μια... και το υπηρετώ αυτό το πράγμα. Η αισθητική μου με προτρέπει να το κάνω, να το παντρέψω από αγάπη και από έρωτα, όχι από συνεκέσιο, όπως κάνουν οι περισσότεροι που γράφουν μόνο λαϊκά ή μόνο ροκ. Και το καλό όμως με αυτή την σκηνή, με αυτά τα παιδιά, είναι ότι ήταν 10 φορές καλύτερη από οτιδήποτε λαϊκό κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή. Είχαν κάνει κοιλιά οι λαϊκοί και τραγουδούσαν χαζομάρες σε γενικές γραμμές, ενώ η δική μας ήταν πιο στεναχωρεμένη με αυτό που συνέβαινε. Ήταν ενημερωμένη με αυτό που συνέβαινε. Δεν κάνανε τα στραβά μάτια. Δεν τραγουδούσαν για να ξεχαστούν, για να ξεχάσουν αυτό που ζούσαμε. Το τραγουδούσαν για να θυμηθούμε αυτό που ζούμε. Αυτό είχαν αυτά τα παιδιά. Ναι. Θυμάσαι κάτι έτσι, ενώ που είχατε ζήσει με τον Παύλο, κάτι που σου είχε πει και σου είχε μείνει? Θυμάμαι ότι ήταν ένας ευγενέστατος, πανέξυπνος νέος, με τον οποίον βρισκόμασταν σε καφετέριες και σε πρωινάδικα για να φάμε κάτι μετά από τη δουλειά και να μας διώχνουν γιατί μιλούσαμε πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ... αυτά τα οποία τώρα είναι συνηθισμένα, τότε ήταν πρωτοφανή.